Καλημέρα παιδιά, η ώρα είναι μία, έχω αργήσει να ανοίξω αυτό το vlog μας, η αλήθεια είναι, αλλά έχω σηκωθεί, έχω κάνει δουλειές γιατί χθες μου πήρε αρκετή ωρίτσα πάλι το editing και άφησα το σπίτι χάλια, οπότε έπρεπε να το μαζέψω. Έχω κάνει μπάνιο, έχω ετοιμαστεί γιατί σε λίγο θα πάω κομμωτήριο, έχω 2 η ώρα ραντεβού και τώρα αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το thumbnail του βίντεο που είδατε χθες, δεν το έχω ανεβάσει ακόμα και η ώρα είναι μία, σε μία ώρα δηλαδή ανεβαίνει το βίντεο και εγώ δεν έχω ετοιμάσει το thumbnail. Επίσης 2 η ώρα έχω κομμωτήριο και πρέπει να φύγω σε λίγο, οπότε πρέπει να το κάνω γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις τελείωσα το thumbnail. Τώρα ετοιμάζομαι να φύγω να πάω στο κομμωτήριο, γιατί 2 η ώρα, όπως είπα, έχω ραντεβού. Και μετά το κομμωτήριο, αν αποφασίσει το μαλλί μου να αλλάξει, φυσικά, γιατί έχει μια άρνηση και δεν θέλει με τίποτα οποιαδήποτε αλλαγή. Anyway, μετά θα πάω Νέα Ιωνία, γιατί χθες δεν πήγα. Πρέπει να πάω να δω τη γιαγιά μου. Μένει Νέα Ιωνία, οπότε πρέπει να πάω να τη δω. Και μετά σπίτι για να δούμε. Σήμερα, μάλλον, θα κάνουμε το στόλισμα. Το στόλισμα, ό,τι απέμεινε από το στόλισμα με τα φωτάκια και κάτι άλλες μπαλίτσες που πήρα, γιατί τις προηγούμενες 2 μέρες δεν πρόλαβα καθόλου. Παιδιά, δεν έχετε ιδέα, όλη μέρα λείπω από το σπίτι και όταν έρχομαι το μόνο που κάνω είναι editing, τίποτα άλλο. Οπότε σήμερα θα τα κάνουμε όλα αυτά που έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Θαρώ, δεν ξέρω. Αυτά τα λέμε μετά. Παιδιά, πήγα κομμωτήριο μόλις τελείωσα. Παιδιά, κοιτάξτε τι όμορφο! Ήθελα να αλλάξω λίγο το μαλλί μου, δεν την πάλευα άλλο. Και κοιτάξτε πόσο φυσικό βγήκε, μου αρέσει πάρα πολύ. Σας αρέσει, πείτε μου από κάτω. Λοιπόν, τώρα πάω Νέα Ιωνία, πάω στη γιαγιά μου να τη δω λίγο, γιατί έχω κάτι μέρες. Και μετά στο σπίτι, να με δει και ο Ις, να μου πει τη γνώμη του. Αυτά, πάω. Φεύγω από τη γιαγιά μου και κατευθύνομαι προς το σπίτι για να φάω. Και να κάνουμε και αυτό με το στόλισμα με τον Ίζη. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το δέντρο. Θα φτάσει 25 Δεκεμβρίου και ακόμα θα κάνουμε τα λαμπάκια και τις μπάλες. Πάω. Λοιπόν, παιδιά, έχω γυρίσει εδώ και καμιά ώρα στο σπίτι. Περίμενα μία ώρα το λεωφορείο. Μία ώρα το λεωφορείο. Γιατί έχει απεργία και πέρα ότι δεν έχει τρένα, μετρό κτλ, κτλ, το λεωφορείο αποφάσισε να αργοπορήσει. Ήρθε ένα βασικά, εντάξει, να μην κακολογώ. Ήρθε ένα το οποίο ήταν τίγκα γεμάτο, τίγκα, μιλάμε, δεν κλείναν οι πόρτες. Τσακωνόντουσαν οι επιβάτες μέσα γιατί δεν μπορούσε να κλείσει η πόρτα και λέγανε κατέβα εσύ και έλεγε ο άλλος, όχι κατέβα εσύ. Και χαμός και μετά περίμενα μία ώρα και κάτι και τελικά ήρθε ένας φίλος μας, ο Αμαρίλντο, και με πήρε μαζί με την Χριστίνα, την κοπέλα του και ήρθαμε λίγο σπίτι, κάτσαμε και τώρα θα στολίσουμε, θα βάλουμε τα στολίδια και τις μπάλες που απέμειναν για να τελειώσει αυτό το πεντράκι για αυτά τα Χριστούγεννα. Αυτά! Οπότε ξεκινάμε! Ίζη, θα σηκωθείς να κάνουμε το πεντράκι. Έχω δουλειά, Άννα. Έχω να κάνω το EP, έχει πάει 7 η ώρα. Έλα, 2 λεπτάκια θα μας πάρει. Ούτε καν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα! Τσου! Έλα! Τσου! Έλα! Τσου! Δεν είπες τίποτα για τα μαλλιά μου. Δεν ψεύτρα. Πες! Με ρώτησες. Πώς σου φαίνονται. Δεν είπα στην κάμερα, θες να πεις. Πώς σου φαίνονται τα μαλλιά μου. Πολύ ωραία μαλάκια. Μπράβο. Σ' αρέσει, μπράβο. Ναι. Ναι, ναι. Πώς σας φαίνονται σας παιδιά τα μαλλιά μου. Έχω πάθει ψύχωση. Μαλλιά, νύχια. Μαλλιά, νύχια. Όλο έτσι. Μαλλιά, νύχια. Μαλλιά, νύχια. Μαλλιά, νύχια. Παιδιά, κάθομαι εδώ και διαβάζω τα σχόλιά σας σχετικά με τα νύχια μου και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν όσο αρέσουν σε μένα. Αγόρια, δεν μας έπρεξε απλά, δηλαδή έλεος. Ε, όχι! Σήμερα το σχετικό βίντεο θα σπρίζω με τα μαλλιά μου. Κοιτάω, έχω βάλει ήδη τα αρχεία στον υπολογιστή ώστε να μην αργήσει το editing πάλι γιατί έχω κάνει μαύρους κύκλους από την αϊπνία και βλέπω εδώ το ένα πλάνο που είναι με τα παλιά μαλλιά, με τα παλιά μαλλιά, με τα μαλλιά χωρίς να τα έχω αλλάξει και τα μαλλιά τώρα και λέω στον Ίζη δεν φαίνεται η διαφορά, έχω πάλι πλάκα, πω παιδιά. Είναι να μην μου αρέσει κάτι, είμαι δύσκολος χαρακτήρας στο να μου αρέσει κάτι, αλλά αν μου αρέσει κάτι, τέλειος. Πότε θα κάνεις βίντεο? Σε λίγο, άσε με.
Η ώρα έχει πάει 9. Σκονάκια! Παιδιά, περιμένω ο Ις να κάνει βίντεο για να τον τραβήξω μερικά πλάνα. Και εκείνος τίποτα δεν κάνει. Μου φωνάζει, μου λέει ότι έχει δουλειά. Και μόνο δουλειά δεν κάνει. Ακούτε? Όλο μουσική και βίντεο είναι. Μου κάνει και σουτ! Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 10 και κάτι. Και εγώ τώρα θέλω να πιω μια σοκολάτα. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Αλλά αυτή τη στιγμούλα θα κάτσω να φτιάξω μια σοκολάτα ζεστή, γιατί κρυώνω και δεν την παλεύω καθόλου. Ο Ίζε ακόμα να κάνει το βίντεο του, μου έχει σπάσει τα νεύρα του, λέω κάντε να τελειώνουμε. Δεν το κάνει, οπότε περιμένω. Πάω να φτιάξω σοκολάτα γιατί δεν μπορώ άλλο. Το βάλα στο γκαζάκι τώρα και περιμένω να ζεσταθεί. Λοιπόν, θα βάλω αυτήν εδώ τη σοκολάτα. Όχι, δεν είναι διαφήμιση αυτό το economy, απλά είναι φράουλα, παιδιά. Και θέλω να σας πω ότι ό,τι έχει, ό,τι γλυκό είναι με φράουλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ της φράουλας. Και τρελαίνομαι. Βέβαια, αυτή η σοκολάτα είναι λίγο έτσι περίεργη. Βασικά δεν ξέρω αν ξέρετε, αλλά οι σοκολάτες, αυτά εδώ τα σκευάσματα δηλαδή, έχουν ζάχαρη μέσα. Δεν είναι μόνο σοκολάτα. Οπότε δεν χρειάζεται συνήθως να βάζει ζάχαρη. Αλλά αυτή είναι έτσι λίγο πάνω στη, δεν είναι πολύ γευστική η σοκολάτα. Οπότε πρέπει να βάλεις πάρα πολύ λίγο ζάχαρη, όχι πάρα πολύ. Γιατί μετά γίνεται πάρα πολύ γλυκιά και δεν είναι και τόσο ωραία. Αυτό, περιμένω να γίνει. Παιδιά, ο Ίζη τώρα θα γυρίσει το EP επιτέλους, αφού δεν το γύρισε αύριο, πάλι καλά να λέμε. Έχει έτοιμα τα φώτα, την κάμερα και τώρα βάζει το μικρόφωνο γιατί... Μόλις το σκονάκι! Γιατί ξεκίνησε χωρίς μικρόφωνο, συγγνώμη Ίζη. Το σκονάκι του Ίζη. Να, κοιτάξτε το. Ίζη, να παρουσιάσω εγώ την εκπομπή σου σήμερα. Ανά, ας βλάχει. Τι κάνετε, παιδιά! Σήμερα θα μιλήσουμε για... Σήμερα θα μιλήσουμε στο EP για θέματα που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν. Φύγε από εδώ. Ίδια είμαι. Φύγε από εδώ. Πείσε μου! Τι κάνετε, παιδιά! Λοιπόν, Άννα, έλα, έχω ακόμη μια ερώτηση. Για πες. Πώς νομίζεις ότι... Μου παίρνει συνέντευξη. Θα ήτανε, άμα ερχόμουν εγώ για ένα vlog, backstage σε σένα, σαν δικό σου βίντεο. Vlog? Ναι. Backstage vlog. Πώς κάνεις, πώς έκανες τώρα εσύ? Ξέρω εγώ, θα είσαι από πίσω μου την ώρα που θα τραβάω. Ναι. Δεν ξέρω, εσάς παιδιά πόσο σου φαινόταν. Εσύ Ανούλα, συνέχεια, σταματάς, ξεκινάς. Α, δεν τα ξέρουν αυτά. Τι λες, μωρέ. Δεν τα ξέρουν αυτά οι συνδρομητές σου. Ψέμα. Ποιο ψέμα, ποιο ψέμα. Τι σταματάω, μιλάω όλη την ώρα. Αρχίζεις να μαδάω κι εγώ. Μεταδοτικό είναι αυτό, στο διάολο. Μπορεί, παιδιά, καλά, μαδάει τη τρελή. Αου. Λοιπόν, ναι, και κάθεται και να βάζει μαλακή στο Snapchat του. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι ρε παιδάκι μου, εσύ Ανούλα, κάθεσαι εδώ πέρα στο καναπέ, αρχίζεις, σταματάς, ξαναρχίζεις, ξανασταματάς. Εγώ έχω το flow, παιδάκι μου, εγώ είμαι επαγγελματίας. Ποιο εσύ... flow, σταμάτα λίγο, ποιο flow που μιλάς συνέχεια και σταματάς και λες τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει αυτό. Άλλο αυτό, μου έρχονται λέξεις στα αγγλικά και ναι, δεν μου έρχονται τα ελληνικά, ναι, άλλο ναι, αυτό. Ναι. Έχω ζήσει στο εξωτερικό, κοπελιά, τι να κάνουμε. Σιγά δύο χρόνια, τι να κλάσουμε. Έχουμε μία φινέτσα, έπαιξες. Oh my god. Έχουμε κάτι να πούμε. I have something to bring to the table. Καταρχάς μη φωνάζεις, η ώρα είναι 12, θα μας κάνουν παρατήρηση. Τι θες να πεις, ότι έχουμε γείτονε? Δεν ξέρω. Δεν τους έχω δει, δεν βγαίνω και καθόλου το πουτρουμάκι μου. Ισχύει, είχα ένα comment εντωμεταξύ σήμερα στο βίντεο με το ζωολογικό κήπο, στο vlog μας το 6, να πάτε να το δείτε, με το Αττικό ζωολογικό, είχα ένα comment που έλεγε ένας: α, δεν περίμενα ότι βγαίνετε από το σπίτι. What the fuck, τι νομίζεις ότι όλη μέρα μας στο σπίτι είμαστε? Κοίταζε, έχουν ένα point βέβαια. Έχεις μπλέξει μαζί μου οπότε. Ναι, αλλά εγώ βγαίνω, εσύ κάθεσαι μέσα. Τώρα βγαίνω. Λέω ότι vlog μας, παιδιά. Άλλο αυτό, δεν ξέρετε, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν έβγαινε καθόλου πριν το vlog μας. Κοίτα λίγο, φέρτε λίγο κοντά. Τι? Φαίνεται λες και είναι δικά σου μαλλιά. Τι είναι, oh. Φέρε. Oh my god, μαλάκα. Oh, σαν παιδεραστής είμαι, μαλάκα. Κοίταμε. Είμαι ο μαλάκι, oh my god. Παιδιά, πείτε λίγο, θα θέλατε να αφήσει ο Ίζη να μακρύνει τα μαλλιά του? Κοίταξε, βεβαίως, άμα ξέρετε, εγώ με τον Μπίμπερ έχω ακριβώς 2,5 μήνες διαφορά. Ακριβώς. Τίποτα άλλο.
Δεν τρέπεζε λίγο. Θα μπορούσα να είμαι το μακρινό του ξαδερφάκι άμα το σκεφτώ. Μαλάκα, μου πάει, ε. Ούτε καν, ήου. Χάλια, ε. Είμαι τώρα σαν μπίμπερ με μουστάκι. Φαντάσου το μπίμπερ με μουστάκι τώρα. Δεν σου πάει καθόλου το μεταξύ. Το μουστάκι. Το μαλλιά. Κόλλα 5. Κοιτάω τα νύχια μου το μεταξύ. Τα νύχια μου τα μαλλιά. Άκου εδώ ρε. Κόλλα 5. Δεν σε πιστεύω ρε. Κόλλα 5. Όχι ότι θέλω να δείξω τα νύχια μου. Έλεος. Κοιτάξτε διαφορά παιδιά. Λοιπόν, έλα. Νομίζω ότι τα νύχια μου γαμάνε. Τι εννοείς. Χάλια. Τι, ναι, χάλια, τα να πας στην Ειρήνη να στο φτιάξει μου. Τι έπρεπε, τι έχει το νύχι. Ήου, μην το δίνει στην κάμερα, θα φύγουν όλοι από το vlog μας. Δεν τρέπεζε λίγο, εντάξει τώρα τελείωσε. Κλείνει τώρα το vlog μας. Και πώς θα το κλείσουμε τώρα το vlog μας. Εγώ θα το κλείσω, εσύ τη δουλειά έχεις. Εγώ θα το κλείσω. Εσύ τη δουλειά έχεις. Θα το κλείσω εγώ παιδιά. Όχι, δικό μου vlog μας. Λοιπόν παιδιά, ο Ίζη κάπου εδώ φεύγει από την κάμερα. Γεια! Και μένω εγώ για να σας αποχαιρετήσω. Μαζί με τα νύχια μου. Easy! Γαμώ την τρέλα. Παιδιά, κλείνω αυτό το vlog μας. Ήτανε μια ψιλοκουραστική... μια ψιλοκουραστική μέρα. Όχι γιατί έκανα πολλά πράγματα, αλλά γιατί ήμουνα μία ώρα στο κρύο περιμένοντας αυτό το κολολεωφορείο. Οπότε ναι. Έχω να ξυπνήσω πολύ νωρίς το πρωί. 9 η ώρα πρέπει να είμαι Νέα Ιωνία. Αχ, ευχηθεί του μου καλή τύχη. Μα δεν θέλω. Πόσο το συχαίνομαι το πρωινό ξύπνημα. Το συχαίνομαι. Μπορώ να ξυπνάω κάθε μέρα 12 η ώρα το δεν πρωί. Δεν είναι αυτό. Είναι σε φάση. Μπορώ να κοιμάμαι όλη τη γαμμένη ώρα, ναι. Ναι, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Ενοχλώ κάποιον. Παρεμένει, ρε. Δεν κάνει τη ζωή σου, ρε. Δεν ενοχλώ κανένα. Αυτά, παιδιά. Τα λέμε αύριο. Φιλάκια πολλά. Καλά να περνάτε. Και. Peace and love.